Λοιπόν, κύριε Παπά, να πάμε στον κύριο Τάσο Παπά από την εφημερίδα των συντακτών. Λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Καλησπέρα σας. Καλό μήνα κιόλας. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Λοιπόν, λέγαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, αν θυμάστε, ότι αν θα ακούσουμε κάτι από τον Αλέξη Τσίπρα, τότε βέβαια το λέγαμε στα πλαίσια του αν θα μπορέσει να επέμβει στην όλη αυτή διχαστική και πολεμική κατάσταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Τον βλέπουμε να κάνει μια ομιλία, να τοποθετείτε, όχι φυσικά για όσα γίνονται στο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει να μπορούμε να διαβάσουμε πίσω από αυτές τις λέξεις. Πώς την είδατε την ομιλία του και τι θεωρείτε ότι έχουμε να περιμένουμε από εδώ και πέρα κλιμακωτά από τον Αλέξη Τσίπρα? Μας προειδέασε ο κύριος Τσίπρας από την προηγούμενη ομιλία. Που ήταν με αφορμή την οικονομία. Ναι. Είπε δηλαδή ότι πρέπει να αλλάξουμε πορεία. Ξέρετε, ένας Γερμανός στοχαστής, Λασάλ, μεγάλος Γερμανός στοχαστής, έλεγε στους ομοδόξους του: «Μη δείχνετε μόνο τον σκοπό, δείξτε και το δρόμο». Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ο κύριος Τσίπρας είπε να πρέπει να αλλάξουμε πορεία και είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να έχει ένα αναπτυξιακό σοκ, σαν και αυτά που έζησε Χαρίνο Τρικούπη και Ελευθέριου Βενιζέλου. Ναι. Ωραία, να αλλάξουμε πορεία προς τα πού όμως. Τι πρότεινε ο κύριος Τσίπρας? Πρότεινε κάτι ανάλογο με αυτό που έγινε στη Γαλλία με τον νέο λεκόμενο. Εκεί συνασπίστηκαν κομμουνιστές, σοσιαλιστές, πράσινοι, ριζοσπάστες της αριστεράς. Εδώ υπάρχει προϋπόθεση να γίνει κάτι ανάλογο. Για την ώρα όχι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει αυτοεξαιρεθεί, δεν με αφορά αυτή η υπόθεση. Οι σοσιαλδημοκράτες, δηλαδή το Πασόκ, φαντασιώνεται την εποχή που ήταν παντοδύναμο και πιστεύει ότι μπορεί να επιστρέψει σε αυτά τα μεγέθη. Στη ριζοσπαστική αριστερά ο εμφύλιος μένεται. Οικολογικό κίνημα σοβαρό και με υπολογίσιμο μέγεθος δεν έχουμε. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να αντιγραφεί αυτό το μοντέλο στην παρούσα φάση. Μπορεί δεν να έχουμε και μητερά. Συγγνώμη. Ο κύριος Παπουγίας είπε ότι δεν έχουμε βέβαια δεν έχουμε και μητερά. Μπορεί ναι, όμως... το ανάλογο επί ναι, δηλαδή που γίνεται το 71. Μπορεί όμως, κύριε Παπά, να προειδεάζει ενδεχομένως για κάτι το οποίο ο ίδιος θα θέλει, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις τον έφεραν ως το πρόσωπο το οποίο θα μπορούσε να ηγηθεί της κεντροαριστεράς, αν πούμε ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και να μπορούν να συνενωθούν κάποιοι. Μπορεί να θέλει να δείξει ότι είμαι παρόν στην επόμενη μέρα όταν... και εφόσον οι συνθήκες το επιτρέψουν. Αυτό θέλει, αλλά οι συνθήκες στην παρούσα φάση δεν φαίνεται να το επιτρέπουν. Για παράδειγμα, το Πασόκ ανεβαίνει. Θα μπορούσε να παρέμβει ο κύριος Τσίπρας με ένα τέτοιο τρόπο και να διεκδικήσει για τον εαυτό του πρωταγωνιστικό ρόλο, αν όλα τα κόμματα που συγκροτούν αυτό που λέμε δημοκρατική προοδευτική παράταξη ήταν σε φάση κρίσης. Σε φάση κρίσης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, σε φάση κρίσης δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Άρα δεν μπορεί να περιμένει, δεν μπορεί να περιμένει τώρα ανάλογες συνθήκες με αυτές που ήταν στη Γαλλία ή με αυτές που έχει στο μυαλό του προφανώς, πιθανόν, για να μπορέσει να παίξει έναν δημιουργικό, πρωταγωνιστικό και ηγετικό ρόλο. Όταν ρωτήθηκε από έναν δημοσιογράφο, «Διαισθανόμαστε ότι επιστρέφετε», η απάντηση είναι «Εδώ είμαι, δεν έφυγα». Προφανώς το δεν, «είμαι εδώ, δεν έφυγα» δεν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάει γενικότερα στην πολιτική ζωή του τόπου. Ναι. Και γι' αυτό αισθάνθηκε απειλούμενη η κυβέρνηση εντός εισαγωγικών και έβαλε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να κάνει αυτή τη δήλωση απαξίωσης για τον κύριο Τσίπρα. Πάντως η τρίτη εκδήλωση που ετοιμάζει ο κύριος Τσίπρας είναι αυτή για θεσμούς δημοκρατία, κράτος δικαίου, δικαιοσύνη. Η Γεωργία μας έλεγε βέβαια ότι ετοιμάζει και κάποιες διαφορετικές εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα προκειμένου ενδεχομένως να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερο, αν θέλετε, τον κόσμο αυτόν ο οποίος πιστεύει στον Αλέξη Τσίπρα και ο οποίος ενδεχομένως να ήθελε να τον δει σε έναν διαφορετικό ρόλο και για τον ίδιο τον ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θεωρείτε ότι είναι κάτι το οποίο θα το κάνει και θα το ενισχύσει προκειμένου να ενισχύσει και όλη αυτή την εικόνα? Θα το κάνει και θα ευνοηθεί προς αυτή την κατεύθυνση από τις εξελίξεις που θα έχουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα του. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Τσίπρα, μην το ξεχνάμε. Είναι η καρδιά, όπως είχε πει ο κύριος Κασελάκης. ΣΥΡΙΖΑ,
Ναι, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, ο ΣΥΡΙΖΑ με βάση τις δημοσκοπήσεις επιστρέφει στα ποσοστά που είχε όταν τον ανέλαβε ο κύριος Τσίπρας. Ναι. Έτσι. Και οι προοπτικές δεν είναι καθόλου καλές με βάση αυτά που βλέπουμε να γίνονται και με αυτά που αναμένουμε να γίνουν το επόμενο διάστημα. Είδαμε σήμερα, για παράδειγμα, τον κύριο Κασελάκη να λέει ότι αν με αποφάσεις οδηγηθούμε σε ρευστοποίηση του κόμματος, δεν θα υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ ούτε για μένα ούτε για αυτούς. Βέβαια, αυτή η δήλωση εμένα με προβλημάτισε και απευθύνθηκα σε στενούς συνεργάτες και συνομιλητές του κύριου Κασελάκη με το ερώτημα: μήπως προετοιμάζετε, μήπως αν φτάσετε σε αυτό το συμπέρασμα ότι γίνονται μεθοδεύσεις για να αποκλειστεί όχι μόνο ο κύριος Κασελάκης αλλά και πολλά μέλη και στελέχη που ανήκουν στην ομάδα Κασελάκη από το συνέδριο, προετοιμάζετε το έδαφος για να καταγγείλετε τη διαδικασία και να μην πάτε στο συνέδριο? Και τι η απάντηση εν χορό ήταν όχι, θα πάμε και θα νικήσουμε. Και θα τους νικήσουμε. Χρησιμοποίησαν άλλη φρασιολογία, περισσότερο γηπαιδική, αλλά δεν μπορούσα να τη μεταφέρω. Προφανώς. Καταλαβαίνουμε βέβαια. Οπότε, να ρωτήσω όμως κάτι. Θεωρείτε ότι στο συνέδριο θα μπορέσει να επιβεβαιωθεί ο Στέφανος Κασελάκης και να του επιτραπεί τελικά να είναι υποψήφιος για την προεδρία του κόμματος? Αν μπει το θέμα σε διαδικασία ψηφοφορίας, ξέρετε, στα συνέδρια υπάρχουν και τα προεδρία. Mm-hmm. Αυτά ρυθμίζουν τη διαδικασία. Συνήθως, αν όχι όλες τις φορές, τα προεδρία προκύπτουν από συνενετικές διαδικασίες. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι το προεδρείο στο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι προϊόν συνενετικών διαδικασιών. Άρα μπορεί να μην τεθεί καν το θέμα σε ψηφοφορία. Για Γεωργία, το αν μπορεί ο κ. Κασελάκης να είναι υποψήφιος. Επταμελές στο Προεδρείο, κατά τις δικές μου πληροφορίες, και συμφωνώ με τον κύριο Παπά, δεν ξέρω αν θα γίνει αποδεκτή η πρόταση του Προεδρείου και δεν θα γερθούν με το καλησπέρα αντιδράσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν αποκλείεται να αμφισβητηθεί και το ίδιο το Προεδρείο πριν ακόμη ξεκινήσει η διαδικασία, αν ο κ. Κασελάκης έχει πλειοψηφία. Άρα, την άλλη Παρασκευή έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Και νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να κάσει βάσιμο πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία. Υπάρχουν οι καταγγελίες των φίλων του κ. Κασελάκη ότι κόβονται μέλη, κόβονται οργανώσεις. Mm-hmm. Μέλη μεταφέρονται από τη μία οργάνωση στην άλλη, εκεί που ο σχετισμός είναι ευνοϊκός για τη σημερινή πλειοψηφία. Έτσι. Θα έχουμε μια εικόνα το βράδυ της Κυριακής για το πού πάνε οι σχετισμοί, αλλά δεν θα είναι μια εικόνα που θα έχουμε σχηματίσει εμείς με βάση τις δικές μας μετρήσεις. Θα είναι η εικόνα που θα μας μεταδώσουν τα αντιμαχόμενα μέρη. Και είμαι βέβαιος ότι και τα δύο μέρη θα πούνε ότι νικάμε. Ναι. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τις ψηφοφορίες, αν θα γίνουν την πρώτη μέρα του συνεδρίου. Επειδή ακριβώς έχουμε ακούσει και τις προηγούμενες μέρες μετά και την απόφαση της πολιτικής γραμματείας στον ΣΥΡΙΖΑ για το ότι γεγονός δεν του επέτρεψε να είναι υποψήφιος, αλλά συνεχίζονται οι καταγγελίες από τη δική του πλευρά ότι θα υπάρχει νοθεία στο εκλογικό αποτέλεσμα και ότι γενικότερα θα δημιουργηθούν έκτροπα. Θεωρείτε ότι αύριο και μεθαύριο, δηλαδή μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, θα είναι πολεμικό το κλίμα κυριολεκτικά? Γιατί και οι δύο πλευρές άφησαν να εννοηθεί ότι μόνο ότι δεν θα πιαστούν στα χέρια. Αν έχουν βάση οι καταγγελίες που κάνει η πλευρά Κασελάκη, το κλίμα θα είναι πολεμικό. Mm-hmm. Αν έχουν βάση. Γιατί εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακούμε τις δύο πλευρές, να μεταφέρουμε τις απόψεις τους, χωρίς να υιοθετούμε τις απόψεις καμιάς πλευράς, έτσι δεν είναι? Ναι, προφανώς. Θα δούμε στην πράξη. Από όμως, την άλλη πλευρά, συγγνώμη Τάσο. Είτε έχουν βάση, είτε δεν έχουν βάση, εφόσον γίνονται, δηλώνει ότι υπάρχουν οι διαφορές αυτές. Δηλαδή, το κλίμα είναι ούτως ή άλλως τέτοιο, ώστε να φτάσουμε στα άκρα. Δηλαδή, θέλω να πω, ανεξαρτήτως το αν είναι πραγματικές ή όχι οι δηλώσεις αυτές. Μην γελιόμαστε. Η πλειοψηφία δεν θέλει τον κύριο Κασελάκη υποψήφιο. Βλέπει τις δημοσκοπήσεις. Ο κύριος Κασελάκης προηγείται και στα δύο εκλογικά σώματα, και σε αυτούς που είπαν ότι έχουμε ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και σε αυτούς που λένε ότι θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ. Φοβούνται δηλαδή ότι αν το επιτρέψουν να είναι υποψήφιος, μπορεί να χάσουν. Άρα ουσιαστικά αυτό το επιχείρημα του. Άρα το επιχείρημα του κύριου Κασελάκη που συνεχώς επαναλαμβάνει και λέει ότι γιατί δεν με αφήνουν να είμαι υποψήφιος, άρα με φοβούνται, έχει βάση. Νομίζω ότι έχει βάση.
Νομίζω ότι τέτοιου τύπου αντιπαραθέσεις πρέπει να κρίνονται με βάση δημοκρατικές διαδικασίες. Με αποκλεισμούς δημιουργείται το αίσθημα της αδικίας. Δηλαδή η πλειοψηφία η σημερινή έχει καταφέρει εντός εισαγωγικών να κάνει τον κύριο Κασελάκη θύμα και να συμπαθεί σε έναν κόσμο που δεν έχει εμπλακεί. Mm-hmm. Σε έναν κόσμο που δεν έχει εμπλακεί. Βέβαια, από τις δημοσιοποιήσεις βλέπουμε, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, ότι στην περίπτωση που δεν είναι ο κύριος Κασελάκης υποψήφιος, μπορεί να έχουν φαβορεί τον κύριο Πολάκη. Ακριβώς. Αυτό είχε δείξει η δημοσκόπηση η προηγούμενη που είχαμε σχολιάσει μαζί. Βεβαίως, όταν μπαίνει μέσα στο κάδρο ο κύριος Κασελάκης, σαφώς είναι το φαβορεί. Θα σχολιάσω κατά πάνω. Μία ερώτηση στον κύριο Παπά, θα ήθελα. Αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε επί της ουσίας, ότι προσπαθεί τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να κάνουν τα πάντα ώστε να μην υποψήφιος κύριος Κασελάκης. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πρόσχημα ότι έχει καταπατήσει κάποιο, υπάρχει κάποια αφορμή για να μην συμμετάσχει. Βλέπουν, όπως είπε ορθά ο κύριος Παπάς, ότι είναι φαβορείς δημοσκοπήσεις και δεν θέλουν να τους ξαναπάρει το κόμμα, όπως έχουν πει πολλά στελέχη. Το ερώτημά μου, κύριε Παπά, είναι το εξής. Όταν ένα κόμμα καταφανώς δείχνει ότι δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες, πώς αυτό το κόμμα την επομένη μπορεί να πείσει τον κόσμο, τους ψηφοφόρους, ότι είναι ένα δημοκρατικό κόμμα? Και δεύτερο το κρατούμενο, πώς ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος προέρχεται και έχει ηγηθεί εδώ και πολλά χρόνια του κόμματος αυτού, πώς μπορεί να συνεχίσει να σφυριλατεί ένα προφίλ αυτό του rebranding, του προστάτη των δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως διατράνωσε και στην χθεσινή του ομιλία? Ο κύριος Τσίπρας δεν θέλει να έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ όπως είναι σήμερα. Τα στελέχη του όμως που είναι φίλα μας, που είναι αυτόν εκεί, δεν είναι η κυρία Γεροβασίλη? Δηλαδή όλα αυτά τα στελέχη, τα προεδρικά, τα λεγόμενα, είναι εκεί, είναι στο κόμμα. Ναι, δεν καθοδηγούνται τον κύριο Τσίπρα αυτά τα στελέχη. Αυτά που κάνουν και αυτά που λένε δεν είναι προϊόν συνεννόησης με τον κύριο Τσίπρα. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω. Mm-hmm. Συζητάνε μαζί του, τους δίνει τη γνώμη του, δεν τους καθοδηγεί όμως. Έτσι, όταν προσπάθησε, για παράδειγμα, πριν από ένα χρόνο πέρσι, να πείσει τα στελέχη που συγκροτούσαν την πτέρυγα 6-6 να μην φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ, να περιμένουν, να κάτσουν και να δώσουν τη μάχη στον συνεδριό, προσπάθησε να τους πείσει, απέτυχε. Να ιτήθηκε εκεί, ήταν να το είχαμε πει. Γι' αυτό και λέμε ότι σήμερα οποιαδήποτε πρωτοβουλία και να πάρει, που δεν θα πάρει, δεν θα έχει καμία τύχη. Η συνύπαρξη αυτή τη στιγμή στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ είναι αδύνατη. Η σύγκρουση είναι ανειρήνευτη. Είναι ή εμείς ή αυτοί. Βέβαια, την επόμενη μέρα και οι δύο πλευρές θα έχουν πολλά πράγματα για τα οποία θα πρέπει να ντρέπονται. Αλλά ο κόσμος που τους παρακολουθεί όλο ένα και λιγοστεύει και κυρίως δεν είναι πια πικραμένος και απογοητευμένος, είναι θυμωμένος με αυτά που συμβαίνουν. Κύριε Παπά, συγγνώμη, να σας κάνω μια ερώτηση που θέλει να πει κάτι η Γεωργία, για να σας ρωτήσω μετά κάτι για τον κόσμο, γιατί είναι το ζητούμενο, νομίζω. Είναι η πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, Τάσο μου, που βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ μονοψήφιο. Και βλέπουμε ένα ΣΥΡΙΖΑ, όπως είπες, που συρρυκνούται σε μονοψήφια ποσοστά. Οπότε νομίζω για μας έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε η ίδια η βάση εναπομείνασα του ΣΥΡΙΖΑ, αν θα προκρίνει το Στέφανο Κασελάκη, εφόσον καταφέρει και ανακηρυχθεί υποψήφιος, αν δεν συμβεί αυτό, αν θα προκρίνει τον Παύλο Πολάκη. Δηλαδή, εγώ δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν στιγμές που νιώθω ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της 1η Νοέμβρη του 2024, και αναφέρομαι στη βάση του. Και βλέποντας και συγκεντρώσεις είτε της πλειοψηφίας και του κυρίου Τσίπρα, είτε τα εγγένεια του κυρίου Κασελάκη στον Ταύρο, την ανθρωπογεωγραφία των παρόντων, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά των παρόντων, νιώθω ότι είναι πολύ διαφορετικοί κόσμοι. Δύο είναι σίγουρα, κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι και περισσότεροι. Άρα, αυτή η δοκιμασία που ξεκινά από αύριο στις 10 το πρωί και θα τελειώσει πιθανότατα, κατά τη γνώμη μου, το βράδυ της επόμενης Παρασκευής, ίσως την Κυριακή, αν τελικά ομαλά κυλήσει αυτό το συνέδριο, θα είναι και για μας μια γνωριμία με το νέο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρουμε ο ΣΥΡΙΖΑ του 32% του
20, του 17,75 στην αποχώρηση Τσίπρα, τι σχέση έχει πολιτικά, κατά τη γνώμη μου, ιδεολογικά, πολιτισμικά και κοινωνικά με το ΣΥΡΙΖΑ του 8,8, του 7, του 6 που βλέπουμε στις τελευταίες εκλογές. Θα έχει λοιπόν τεράστιο ενδιαφέρον για να ερμηνεύσουμε το αποτέλεσμα με ποιο ΣΥΡΙΖΑ θα να κάνουμε. Μα δεν γίνεται αυτή τη στιγμή στο ιστορικό του ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνεται καμιά αντιπαράθεση σε ιδεολογικά και πολιτικά θέματα. Έτσι, είναι άλλης φύσεως αντιπαράθεση. Πολύ πιο δύσκολη, πολύ σε προσωπικό επίπεδο μερικές φορές, με ανταλλαγή επιχειρημάτων χαμηλού επίπεδου. Γι' αυτό και ο κόσμος φεύγει. Ήδη ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποστεί μεγάλη μείωση, φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις. Ένα μέρος πάει προς το ΠΑΣΟΚ, ένα μέρος πάει προς το ΚΚΕ, ένα μέρος πάει προς τη Νέα Αριστερά. Οι περισσότεροι όμως εγκαθίστανται στην περιοχή της αποχής και των αναποφάσιστων. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Προφανώς δίνουν στον εαυτό τους μια περίοδο χάριτος για να αποφασίσουν τι θα κάνουν την τελική φάση. Επειδή άκουσα. Αν θα πάνε ξανά, δεν ξέρω πρώτα απ' όλα αν θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως τον ξέρουμε σήμερα. Και ξέρετε, πόσα κόμματα θα υπάρχουν στην περιοχή που σήμερα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ξέρετε τι ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή λέγατε ότι ο κόσμος είναι πλέον θυμωμένος, όχι μόνο απογοητευμένος, θυμωμένος με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν είναι και ζητούμενο και πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν από αυτόν τον θυμωμένο κόσμο που προφανώς μπορεί κάτι να περιμένει, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν πιστέψει, είχαν πιστέψει σε αυτό το οποίο τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ και που βλέποντας όλο αυτό να γίνεται προφανώς και είναι θυμωμένοι και πάρα πολύ απογοητευμένοι. Και το πόσοι θα προσέλθουν στις κάλπες και με ποιο κριτήριο θα αποφασίσουν, νομίζω ότι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το όποιο αποτέλεσμα οποιοδήποτε υποψηφίου καταφέρει να προκριθεί ως πρόεδρος του κόμματος, αυτού του καινούργιου κόμματος που θα πάει να αναγεννηθεί. Έχω ρωτήσει πολλές φορές στελέχη και των δύο στρατοπέδων για το τι προσδοκίες έχουν για τον αριθμό των μελών και των φίλων που θα πάνε να ψηφίσουν για την εκλογή Προέδρου. Κανείς δεν μου έχει δώσει νούμερο. Αποφεύγουν να κάνουν τέτοιου τύπου πρόβλεψη γιατί φοβούνται την απογοήτευση. Ναι, γιατί... Δεν μπορεί να κάνει κανείς πρόβλεψη. Προφανώς δεν θα έχουμε τα νούμερα που είχαμε την προηγούμενη φορά όταν πήγανε και με τον κύριο Κασελάκη που εξελέγει πρόεδρος και πριν με τον κύριο Τσίπρα που ήταν ο μοναδικός υποψήφιος, προφανώς δεν θα φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα είναι θαύμα γίνει κάτι τέτοιο και τα θαύματα στην πολιτική είναι πολύ σπάνια. Να. Και το θέμα είναι ότι αν τελικά υπάρξουν τα σενάρια αυτά που ο κύριος Τσίπρας καταφέρει και πάρει ξανά το κόμμα, ο κύριος Τσίπρας, συγγνώμη, ο κύριος Κασελάκης πάρει ξανά το κόμμα, από αυτούς που είδα καμιά φορά η γλώσσα καλά θα μπορούσαν να με αποδώσουν και πολύ περισσότερα. Αν τελικά καταφέρει και πάρει ξανά το κόμμα ο κύριος Κασελάκης, πόσοι από αυτούς τους θυμωμένους και τους απογοητευμένους θα συνεχίσουν να θέλουν να είναι μαζί τους? Γιατί αν τελικά το ποσοστό που πάει είναι πάρα πολύ μικρό και δεν είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό από τον κύριο Κασελάκη, τότε πραγματικά θα είναι ένας ΣΥΡΙΖΑ. Το έχετε πει πολλές φορές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε έχει τελειώσει, αλλά θα είναι και κάτι παραπάνω νομίζω. Δηλαδή δεν θα θυμίζει σε τίποτα. Οπότε θα πρέπει να μιλάμε τελείως για ένα και διαφορετικό κόμμα και μια διαφορετική κατάσταση και όχι βέβαια για ένα business friendly όπως είπε ο κύριος Κασελάκης. Καταρχήν, ακόμη και αν επικρατήσει ο κύριος Κασελάκης, δηλαδή για να πάρω το δικό σου σενάριο, καθόλου βέβαιο ότι θα το λένε ΣΥΡΙΖΑ. Σας θυμίζω το ερωτηματολόγιο αλλαγής ονόματος. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο μας αποχαιρετά οριστικά στις 8 Νοέμβρη. Είναι τέλος εποχής και τέλος παιχνιδιού για τη γνώμη μου. Για να πάρει το όνομα, είναι η κατεύθυνση. Συγγνώμη κύριε Παπά, ότι το όνομα είναι το λιγότερο κατ' εμέ. Ένα λεπτό, Δημήτρη μου να ολοκληρώσει και θα... Ναι κύριε Παπά. Για να πάρει το κόμμα ο κ. Κασελάκης πρέπει να του επιτραπεί να είναι υποψήφιος. Ναι, είπα το σενάριο το υποθετικό. Αυτό δεν είναι καθόλου δεδομένο. Εάν πάρει το κόμμα ο κ. Κασελάκης, εάν είναι υποψήφιος και πάρει το κόμμα ο κ. Κασελάκης, οι άλλοι θα φύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ. Όπως θα συμβεί και το ανάποδο. Αν πάρουν το κόμμα οι άλλοι και ο κ. Κασελάκης είναι υποψήφιος και χάσει, θα φύγει αυτός. Και ποιοι είναι πιο πολλοί? Εδώ υπάρχει το ερώτημα το εξής. Εδώ υπάρχει το εξής ερώτημα. Στην περίπτωση που ο κ. Κασελάκης είτε δεν είναι υποψήφιος, είτε χάσει και υποχρεωθεί. Εξαναγκαστεί να φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και φτιάξει δικό του κόμμα, πόσοι από τους βουλευτές θα τον ακολουθήσουν? Υπάρχει μια ομάδα βουλευτών γύρω στους 10, μπορεί και παραπάνω, που λένε ότι είναι το κ. Κασελάκη. Δεν είναι καθόλου βέβαιος ότι θα τον ακολουθήσουν όλοι αυτοί, αν αποφασίσει να κάνει δικό του κόμμα.
Πιστεύω ότι περισσότεροι εξ αυτών θα ανεξαρτητοποιηθούν εντός της Βουλής. Και κάποιοι εξ αυτών μπορεί να μετακινηθούν σε άλλα κόμματα. Να κάνω μια δηλαδή στο ΠΑΣΟΚ. Ένα λεπτό, θέλω να σας πει κάτι ο κύριος Μποτώνης. Τάσο, καλησπέρα. Ξέρουμε όλοι πότε θα, τώρα είπε και η Γεωργία, πότε ξεκινάει το συνέδριο. Κατά την γνώμη σου και την εμπειρία σου, το συνέδριο αυτό θα αρχίσει, θα τελειώσει? Όχι, δεν ξέρω. Συγγνώμη, δεν ξέρω αν θα τελειώσει. Το όχι δεν είναι κατηγορηματικό. Θα αρχίσει, από ό,τι φαίνεται θα αρχίσει. Θα είναι ομαλό. θα είναι ομαλό, νομίζω πως όχι. Θα τελειώσει, κάτω από ορισμένες συνθήκες θα τελειώσει. Πώς θα τελειώσει, άγνωστο. Δεν διακινδυνεύω πρόβλεψη, γιατί δεν θέλω να υπονομεύσω τη σοβαρότητά μου. Πραγματικά είναι σαν αυτός εκείνος σε κάτι σταυρόλεξα που λέει άλυτος γρίφος, το πιο δύσκολο που δεν μπορεί να το λύσει κανείς. Είναι πάρα πολλά τα υποθετικά σενάρια, πάρα πολλοί άγνωστοι χ που πρέπει να μπουν σε μια εξίσωση για να μπορέσει να βγει αποτέλεσμα και προφανώς δεν θα βγει αποτέλεσμα. Βέβαια, κρατάω αυτό που είπατε ότι αν ανεξαρτητοποιηθούν αυτοί οι οποίοι δεν θα ακολουθήσουν τον κύριο Κασελάκη στη δημιουργία ενός νέου κόμματος, σαφώς αντιλαμβάνεστε ότι αλλάζει και η ισορροπία δυνάμεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης αναφορικά με την εικόνα της κοινοβουλευτικής αξιωματικής αντιπολίτευσης, έτσι δεν είναι? Προφανώς. Αυτό όμως είναι και ένα θέμα που απασχολεί τον κύριο Κασελάκη. Αυτό είναι και ένα θέμα που απασχολεί τον κύριο Κασελάκη. Αν προχωρήσει στο διάβημα αυτό, θέλει να έχει και μια κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Εάν δεν εξασφαλίσει έναν υπολογίσιμο αριθμό βουλευτών, μπορεί να το ξανασκεφτεί. Ναι. Πολλά τα αν, πολλά, ναι, πραγματικά δηλαδή... Το μόνο σίγουρο για το οποίο εγώ μπορώ να βάλω το χέρι στη φωτιά είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα είναι ενωμένος την επόμενη μέρα. Θα έχουμε διάσπαση. Αλλά. Όποια και αν είναι η έκβαση της ισοκομματικής σύγκρουσης. Αυτό νομίζω το επαναλαμβάνουμε και το λέτε και νομίζω πλέον το λέμε όλοι με επιτάσεως και με πολύ πιο έντονο τρόπο. Από την πρώτη στιγμή που είδαμε τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την εσωτερική τους κρίση, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε έχει τελειώσει και ότι σίγουρα αυτές οι δύο πλευρές δεν μπορούν να κάτσουν πια στο ίδιο τραπέζι και να συνεννοηθούν για τίποτα. Ο μεγάλος χαμένος είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια, ο κ. Κασελάκης είπε σήμερα, είπε σήμερα ότι εγώ δεν θα κάνω αυτό που έκαναν οι σύντροφοί μου όταν τους κέρδισα πριν από ένα χρόνο, εννοεί τους βουλευτές και συναδέλφους και συντρόφους του που αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ και έφτιαξαν τη Νέα Αριστερά. Αλλά αυτό μην τα παίρνουμε τις μετρητές όσα λέγονται δημοσίως στην παρούσα φάση. Ναι. Μένει να δούμε. Εγώ δηλαδή πραγματικά με τεράστιο ενδιαφέρον θα παρακολουθήσω και το αυριανό, το Σαββατοκύριακο μάλλον. Και φυσικά την επόμενη Παρασκευή που θα είναι πολύ κοντά σε αυτό που είπε η Γεωργία στο ότι μετά τις 8 του Νοέμβρη... Τις ίδιες μέρες κάνει το συνέδριό της Κοινή Αριστερά, ξέρουμε. Ναι. Με μία μέρα διαφορά. Και αυτό συνέβη γιατί μετατέθηκε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ μία εβδομάδα. Ναι, καλά τώρα εκεί βέβαια τα πράγματα λίγο σε σχέση με τη Νέα Αριστερά νομίζω ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα και στις μετρήσεις. Ναι, εκεί τουλάχιστον οι κουβέντες και οι συζητήσεις γίνονται σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο. Ακόμα. Δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα σαν αυτά του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Νομίζω ότι δεν έχει κανένα άλλο κόμμα. Να, είναι ένα άλλο κόμμα. Αυτά που ζούμε είναι πρωτοφανή στο πολιτικό σκηνικό και νομίζω ότι είναι μια μοναδική περίπτωση στην οποία κανείς δεν μπορεί να ποτέ να φανταστεί όσο και φαν να είναι των ταινιών επιστημονικής φαντασίας αυτό που ζούμε. Έχει υπερβεί κάθε όριο πολιτικού θέματος. Όχι, όχι. Ο καταλήτης γι' αυτό όμως ήταν. Ναι, Τάσο, συγγνώμη. Έχω παρακολουθήσει και πολλά άλλα συνέδρια κομμάτων. Τέτοιο κλίμα δεν έχω συναντήσει σε καν. Έλεγα λοιπόν ότι η καταλήτης για αυτή την εξέλιξη ήταν ο κύριος Κασελάκης. Δηλαδή αυτός έχει δημιουργήσει τόσο έντονη πόλωση. Ούτε καν δεν είναι πόλωση, είναι πολυδιάσπαση εν τέλει. Μάλιστα. Θυμίζω την δήλωσή του ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν σοβαρό κόμμα, εγώ δεν θα ήμουν αρχηγός του. Πραγματικά. Και με αυτό θα κλείσω. Φοβερή δήλωση. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.